Έχουμε Ναταλία. Αμή. Ναταλία Αργυράκη. Αμή. Ναταλία Αργυράκη. Μπες Αργυράκη. Α, Ναταλία Αργυράκη. Χρήστος Λυσέας. Πάμε. Χρήστος Λυσέας. Έκτη χρονιά, καλύτερα δεν γίνεται. Και η τηλεθέαση σταθερά πρώτη στην επιλογή του κοινού. Εντάξει, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια, έτσι. Δηλαδή αυτό πως ξέρουμε όλοι όσοι κάνουμε τηλεόραση είναι μαραθώνιος. Πολύ ντόρος γίνεται τελευταία για την τηλεθέαση, για τα νούμερα. Στη δική μου εκπομπή δεν ασχολούμαστε με το τι νούμερα τηλεθέασης κάνουν οι άλλες εκπομπές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θεωρώ λάθος αν το κάνουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Εγώ σαν τηλεθεατής δεν με ενδιαφέρει να δω μια εκπομπή η οποία σχολιάζει τι νούμερα έχουν κάνει άλλες εκπομπές. Δεν με νοιάζει. Εγώ μια εκπομπή θα τη δω είτε κάνει 3% είτε κάνει 43%, αν μ' αρέσει. Απέναντί σας φέτος ο Κώστας Τσουρός, ναι, καλός φίλος. Ναι. Έχετε δει την εκπομπή του? Βέβαια την έχω δει την εκπομπή του. Πώς σας φάνηκε? Μου άρεσε πολύ. Ο Κώστας έχει ένα πολύ δικό του τρόπο και δημοσιογραφικό και έναν πολύ ωραίο τρόπο να παίρνει συνεντεύξεις. Είναι πάντα πιο καυστικός από μένα. Έχετε μιλήσει με κάποιο μήνυμα, ίσως του έχετε πει τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, πώς τον είδατε? Πάντα μιλάμε με τον Κώστα και έχουμε και το καθιερωμένο μας δευτεριάτικο ραντεβού της αγάπης. Να υπενθυμίζουμε ένας τον άλλο πόσο πολύ αγαπάμε ο ένας τον άλλο, ανεξάρτητα του ότι η μοίρα μας έφερε να είμαστε σε απέναντι ζώνες. Αναμένουμε και το Secret Song. Όλοι το αναμένουμε και εγώ το αναμένω. Τώρα κοιτάξτε, επειδή εγώ τα γυρίσματα αυτά τα έκανα στο πλατό του Just the Two of Us, όταν με το καλό επιστρέψει ο Νίκος στο Just the Two of Us, μάλλον θα ξεκινήσω και εγώ πάλι τα γυρίσματα. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα ολοκληρωθεί στα δύο επεισόδια. Από τις πληροφορίες που έχω εγώ, ένα επεισόδιο λογικά θα προβληθεί γύρω στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκέμβρη. Και μετά μάλλον θα ξεκινήσουμε πάλι γυρίσματα, αλλά όλα αυτά είναι υποθετικά. Τελευταία γίνεται πολύ ντόρος και για τα κακά παιδιά της τηλεόρασης. Κάνετε κι εσείς μια δήλωση που ήθελε πολύ θάρρος, ότι έχετε υπάρξει λίγο πιο δύσκολη, πιο μη διαχειρίσιμη. Μη διαχειρίσιμη, ναι. Έχω συνεργαστεί και με αρκετούς ανθρώπους, σκηνοθέτες, αρχισυντάκτες, παραγωγούς. Φαντάζομαι και αυτοί οι άνθρωποι, άμα τους ρωτήσεις και τους πεις να τα λέει, ήταν πάντα άγγελος, θα σου πούνε όχι, δεν ήταν πάντα άγγελος. Και έχω φωνάξει και έχω τσακωθεί και μπορεί και κάποιους ανθρώπους να τους έχω εκνευρίσει. Αλλά όλα αυτά γίνονται πάνω στην ένταση της δουλειάς. Γιατί η δουλειά μας είναι μια απαιτητική δουλειά. Αλλά κακό παιδί θα επιμείνω και θα πω ότι δεν έχω υπάρξει. Όχι. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάτι που θα σας έκανε να αφήσετε το Σαββατοκύριακο, τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και το καλύτερα δεν γίνεται, για να κάνετε κάτι άλλο στην τηλεόραση. Υπάρχει μια λέξη που λέγεται να ξέρεις πότε να φεύγεις. Δηλαδή το λεγόμενο timing. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει όλοι μας να ξέρουμε πότε να σταματάμε κάτι πριν μας σταματάει αυτό. Ίσως κάποια στιγμή λοιπόν θα αφήσω το Σαββατοκύριακο για να κάνω κάτι που να είναι μία φορά την εβδομάδα, ένα late night, ένα talk show, κάτι τέτοιο. Έχετε σκεφτεί και τη ζωή σας εκτός τηλεόρασης? Βέβαια, έχω σκεφτεί τη ζωή μου εκτός τηλεόρασης. Δεν... πιο ήρεμη, πιο χαρούμενη, πιο χαλαρή, δεν ξέρω. Πάντως, σαφώς και πιστεύω ότι και εγώ μπορώ να ζήσω χωρίς την τηλεόραση και το 100% βέβαια ότι και η τηλεόραση μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα. Πριν σας χαιρετήσω, δεν μπορώ να σας ρωτήσω και για την κυρία Μαρία Ιωαννίδου που πάλι ξεκίνησε τα παραπονάκια. Τη σέβομαι και την εκτιμώ όπως θα σεβόμουν και θα εκτιμούσα κάθε επιλογή του πατέρα μου. Θέλω να στείλω την αγάπη μου στη Φέη και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Αγαπημένη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Ναταλία και τον Χρήστο Λυσέα. Εντάξει, ξέρει να απαντά. Σωστό. Ναι, να απαντά σαν κυρία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με το κυρία. Θα μπορούσε όλες τις ερωτήσεις να είχε προκαλέσει αντιδράσεις και όλες οι εκπομπές σήμερα να συζητούσαμε τις απαντήσεις της Ναταλίας. Η Ναταλία δεν το απαντάει. Απαντάει χωρίς να προκαλεί, αλλά απαντώντας κιόλας. Ναι, χωρίς να αλλάζει αποφύγει. Και αυτό που θέλει να πει όμως. Χωρίς παλιά καραβάνα. Να αποφεύγει την αλήθεια της. Δηλαδή αυτή η απάντηση στο τέλος για τη Μαρία Ιωαννίδου. Έβγε. Που κάθε χρόνο, κάποιες στιγμές, πάλι βλέπουμε τα ίδια, δηλαδή φτάνει αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να έχει υποθετηθεί είναι αυτή που... Αυτό να θέλω να πω, ότι κάθε χρόνο πάντα, μέσα από μία συνέντευξη, δύο συνεντεύξεις, ανοίγει το κεφάλαιο Ναταλία και θυμάται κάτι να πει. Η οποία Μαρία Ιωαννίδου όμως, παιδιά, δεν ξυπνάει κάθε μέρα και λέει τι θα πω σήμερα για την Ναταλία. Την πρίζουν οι δημοσιογράφοι. Καλά, δεν θα πάει κάποιο δημοσιογράφο να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα τη ρώτησε η Ναταλία κάποιο δημοσιογράφο. Τη ρωτάνε και μπορεί να απαντήσει. Κάποιες φορές όμως απαντάει. Γι' αυτό
Δεν γίνεται σε όλες τις συνεντεύξεις. Η Μαρία θα σου πει κάτι. Δεν γίνεται σε όλες τις συνεντεύξεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πραγματικά δεν γίνεται σε όλες τις συνεντεύξεις. Σε κάποιες μπαίνει στο στόχο στην Ναταλία, σε κάποιες όχι. Δεν νομίζω ότι φταίνει η δημοσιογραφία. Επιλέγεις όμως τι θα απαντήσεις, όπως επέλεξε και εδώ η Ναταλία πώς θα τοποθετηθεί για αυτό το θέμα. Καλά, δεν φταίνει και οι δημοσιογράφοι που ρωτάνε. Με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει να ρωτήσει τώρα τον Χρήστο. Μα με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει και ο Χρήστος Λυσσέας τώρα να ρωτήσει την Ναταλία. Για τη Μαρία Ανίδου, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην έπρεπε. Αλλά με αυτή τη λογική, εγώ, μα δεν υπάρχει πρέπει και δεν πρέπει, η απάντηση είναι το θέμα. Δεν θα δημοσιογράφο τι θα ρωτήσει. Εφόσον έχει τεθεί το θέμα, καλώς ρωτάει. Το θέμα είναι ότι ξέρουμε, δηλαδή θεωρείτε ότι δεν θα ξαναρωτηθεί η Μαρία Ανίδου για την Ναταλία Γερμανού. Μα το θέμα δεν είναι τι θα ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι, το θέμα είναι πώς απαντάει. Μα γιατί ρωτάς το ίδιο. Το θέμα είναι πώς απαντάει. Εσύ αν πήγαινες να κάνεις συνέντευξη στη Μαρία Ανίδου, ως και η ίδια Ναταλία θα ρωτούσε. Δηλαδή, δεν γίνεται άλλο να τη ρωτήσεις. Δεν θα πήγαινα να κάνω συνέντευξη στη Μαρία Ανίδου πλέον, ρωτώντας για τα ίδια. Θα πάω αν κάνει κάτι καινούριο, όταν έγραψε το βιβλίο ή οτιδήποτε θα πάω. Αλλά σε καλά του καθουμένου. Τι να είχαμε για να γεμίσουμε τρία λεπτά. Α, πάμε να ρωτήσουμε την Μαρία Ανίδου κάτι για την Ναταλία Γερμανού. Δεν θα το έκανα. Εντάξει, συγνώ. Λάμπρο μου, δεν ξέρω σε ποιες εκπομπές έχεις συμμετάσχει στην ΕΡΤ μέχρι τώρα. Στην ΕΡΤ σε μία. Είσαι καλεσμένη τη Μαρία Ανίδου. Στην ΕΡΤ σε μία. Και στην ΕΡΤ, μάλιστα, στο φλερτ είχε έρθει η Μαρία Ανίδου. Την είχατε ρωτήσει. Την είχατε. Τι τη ρωτήσατε για την τσίχλα που μασούσε. Πάντω, σωστό και το τηλεοπτικό του Αλέξανδρου. Μισό λεπτό, λίγο κάτι θέλω να πω και προσπαθώ από την αρχή. Δε όμω πόσο ωραία απάντησε. Τις επιλογές του μπαμπά μου, τις σέβομαι τελεία. Μπράβο. Δηλαδή, εκεί θα έπρεπε να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για τον τρόπο που απάντησε. Μπράβο. Τις επιλογές του μπαμπά μου. Ναι, γιατί ήταν πολύ δεικτική. Τις επιλογές του πατέρα μου. Ας το αφήσουμε αυτό το κομμάτι με τον Τζουρό. Έχει μια τέλεια σχέση. Ταιριάτικο ραντεβού. Αγάπης. Αγάπης. Κάθε Δευτέρα μιλούν στο τηλέφωνο. Και λένε πόσο έχω πάει ο ένας τον άλλον. Ωραίο. Όμως και ο Κώστας είναι τέτοιος. Είναι τέτοιο αυτό. Είναι. Τουλάχιστον είναι ωραίο να το συναντάς και απέναντι που δεν είναι. Δεν το ξέρω εγώ, για να το πιστεύω, για να το λες. Εντάξει, δεν το αμφισβητώ, αλλά δεν το γνωρίζω. Σίγουρα υπάρχει σεβασμός. Δεν νομίζω ότι θα ανταλλάσσουν και απόψεις για τη σκαλέτα τώρα της μίας εκπομπής και της άλλης και πώς το χειριστήκατε εσείς αυτό το θέμα. Είναι απέναντι. Μπορεί να είναι τελείως διαφορετικές εκπομπές όμως. Είναι πολύ διαφορετικές. Εγώ τις έχω δει τις δύο ολόκληρες. Θέλω να πω, σίγουρα είναι φίλοι. Για δεν έχει να κάνει με το απέναντι. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι τη Ζήνα, που υπάρχουν κάποιες στιγμές που πάντα τη ρωτάω. Δεν έχει τύχει τώρα, καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν κάνεις την ίδια εκπομπή τη Ζήνα όμως. Δεν θα μου απαντήσει. Ναι, δεν τη ρωτάω σαν Ζήνα. Φαντάζομαι και ο Κώστας θα συζητήσει με την Ναταλία επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια και κάνει Σαββατοκύριακο πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, πια πόσα χρόνια κάνει εκπομπές. Στον Α6 και άλλα 15. Και στον Α πριν είχε κάνει 6 χρόνια. Και πολλά, ατελείωτα πολλά. Αλλά εντάξει, είναι διαφορετικές οι εκπομπές τους. Πάντως τον βρίσκει πιο καυστικό τον Κώστα. Είναι πιο καυστικός από εμένα, λέει η Ναταλία. Είναι. Ναι, είναι. Και η Ναταλία όμως έχει καυστικό σχόλιο, αλλά το περνάει με ένα γλυκό τρόπο. Στους καλεσμένους δεν το κάνει Ναταλία. Είναι για συγκεκριμένα θέματα. Όταν θέλει, που σπανίως θέλει. Όπως και εγώ με εκνευρίζουν κάποια, και από το συννεφάκι κατεβαίνω. Είναι για κάποια θέματα, θεωρώ ότι και σωστά κάνει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Secret Song, όπως μας είχες πει εσύ, Αλέξανδρε. Κινδυνεύει να μπει στον πάγο. Μας είπε βεβαίως ότι έχουν γυριστεί δύο επεισόδια. Ένα μπορεί όμως να βγει. Ένα μπορεί να βγει και στην χρονιά αυτή που διανύουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και έχει να κάνει με το σκηνικό του Just the Two of Us, όπου από εκεί γινόντουσαν τα γυρίσματα.